Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να θυμίσω σε όλες τις κυρίες που με ρώτησαν, αλλά και όλες εσάς που ίσως δεν το ακούσατε και τώρα το ακούτε για πρώτη φορά, ότι την Κυριακή, 15 του μήνα, αυτή την Κυριακή, 4:30 το απόγευμα, έχουμε ένα ραντεβού στο Ναυτικό Όμιλο, διότι θα υπάρξει σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μαγειρικής και γλυκισμάτων βεβαίως, εκτός κρέατος τα σχετικά δέσματα που θα φτιάξετε και γαλακτοκομικών προϊόντων, όπου Κρητής με τρία έπαθλα θα είναι ο Παντελής Βούρος. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε όπως καταλαβαίνετε, εσείς θα τα φέρετε έτοιμα, θα ρυθμιθούν, θα μπουν όλα στη σειρά, θα υπάρχει γιορτινό κλίμα με την Ιωάννα Μελά, μουσική και τα λοιπά, τραγούδια και τομικέ κουλιά και νομίζω θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Ο καιρός πραγματικά είναι ένα θέμα. Λέγαμε πότε θα μπει ο χειμώνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο χειμώνας είναι εδώ, βεβαίως, και όμως καταλαβαίνετε, πρέπει να μετράμε το κάθε τι στις μετακινήσεις μας και στο που αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας, γιατί είχαμε ένα περιστατικό με ένα αυτοκίνητο κτλ. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου μας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από σήμερα Παρασκευή έως και αύριο Σάββατο και παρακαλούνται οι πολίτες και όλοι οι επισκέπτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες. Να ελέγχουμε τις υδροροές των κατοικιών, οροφές, μπαλκόνια, βεράντες για να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει ομαλή λειτουργία. Να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις σε πλημμυρισμένους δρόμους. Να αποφεύγουμε να διασχίζουμε χυμάρους και ρέματα. Να ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο. Να ελέγχουμε αναρτημένες πινακίδες, να ασφαλίζουμε πόρτες και παράθυρα. Να αποφεύγουμε δραστηριότητες κοντά σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Να ενημερωνόμαστε για τον καιρό από τα λιμεναρχεία, για την όποια θαλάσσια μετακίνηση. Να ενημερωνόμαστε για την πρόβλεψη του καιρού και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες. Ελπίζουμε αυτό βέβαια που έχει να κάνει εδώ με το Νότιο Αιγαίο όλα να πάνε καλά και να είναι λίγο πιο ήπια τα φαινόμενα. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να παρακολουθήσουμε τα θέματα τα οποία αγγίξαμε με τον κύριο Δήμαρχο Δημήτρη Διακομικάλη με την επιστροφή του από την Αθήνα. Ακούσαμε ένα μεγάλο κομμάτι με τις επαφές του εκεί με τα Υπουργεία κτλ. Χθες. Σήμερα όμως έχουμε να ακούσουμε για το θέμα της σύσκεψης στο Υπουργείο Τουρισμού, Μάνος Κόντσολας, αναρρίχηση, καθαριότητα, σύσκεψη για το παραεμπόριο και βέβαια όλα όσα θα δοθούν από το Δήμο, οι γαλοπούλες που είπαμε ότι 150 θα δώσει ο Δήμος και 100 για το κοινωνικό παντοπολείο ο κύριος Γιάννης Χαλίκος και άλλες 150 που θα δώσει στους υπόλοιπους βεβαίως, στη λίστα που υπάρχει από τους συνεργάτες του με τις υπόλοιπες άπορες οικογένειες. Μεγάλες ποσότητες φέτα και όχι μόνο που έρχονται στον Δήμο. Όλα αυτά μας τα σχολιάζει, μας τα μιλάει αναλυτικά ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Δημήτρης Διακομιγάλης. Πάμε να το δούμε. Με συνόδευσε ο κύριος Χατζημάλης στην Αθήνα, ο Γιώργος. Είχαμε μία συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, διότι το Υπουργείο θα θεσπίσει σύντομα κάποια στάνταρ για το θέμα των εξειδικευμένων οφών τουρισμού και ιδιαίτερα την Κάλυμνο. Και δεν μπορούσε να λείψει από αυτήν την συνάντηση η Κάλυμνος που έχει και το brand name ως ο καλύτερος προορισμός σε όλο τον κόσμο, στην αναρρίχηση. Νομίζω ότι εμείς ήμασταν μόνο με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο κύριος Κόντσολας θέλει και θα υπάρξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει και θα δίνει την δυνατότητα η αναρρίχηση στην Κάλυμνο πραγματικά να θωρακιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να υπάρχουν θετικές προοπτικές και στη βάση ότι το επόμενο Διεθνές Αναρχητικό Φεστιβάλ τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, καταλαβαίνετε ότι οι προετοιμασίες από τώρα σε όλα τα επίπεδα ήδη είναι σε έντονους ρυθμούς. Δεν ένα Διεθνές Αναρχητικό Φεστιβάλ αυτού του επίπεδου που θέλουμε να γίνει, καταλαβαίνετε ότι ο πύχης θα είναι ιδιαίτερα ψηλά. Άλλωστε το αξίζει το νησί, δεν είναι μία κίνηση η οποία είναι στον αέρα, το αξίζει το νησί,
πρέπει να είναι αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης, πρέπει να είναι ορόσημο για την πορεία της Αναρρίχησης στην Κάλυνο, διότι ψάχνουμε θεσμικά να θωρακίσουμε την ομάδα διάσωσης που κάνει ένα τεράστιο έργο. Mm-hmm. Προχθές εκεί που φιλοξενούν τα υλικά τους πλημμύρισε. Πλημμύρισε, το ξέρετε αυτό. Είδαμε και φωτογραφίες. Ο Δήμος δυστυχώς αυτήν την ώρα ψάχνει τρόπους για να την στηρίξει. Mm-hmm. Δεν έχουν ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να τους προμηθεύσουμε κάποια υλικά τα οποία θέλουν. Yeah. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και ακριβώς η σύσκεψη αυτή. Είχε και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν. Αυτό ήταν κυρίως το κομμάτι. Ποιος είναι ο φορέας ο οποίος θα διαχειρίζεται την αναρρίχηση? Γιατί για να κάνεις τώρα την όποια δαπάνη για την αναρρίχηση, αυτή κινείται στη λογική του δημόσιου λογιστικού, που τα πράγματα δυσκολεύουν, είναι δύσκολα, είναι... Δηλαδή γίνονται πράγματα και κινήσεις που λες, ρε παιδί μου, αντί να διευκολύνεται η στήριξη αυτών των διαδικασιών, όλο και δυσκολεύουν παραπάνω. Σκεφτείτε να μην υπήρχε η ομάδα διάσωσης η οποία κάνει θαύματα αφιλοκερδώς. Έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Και να σου έρχεται το κράτος και να σου λέει ότι δεν μπορεί ο Δήμος να δαπανίσει 5 ευρώ ή θα κάνει διαδικασίες που για να ολοκληρωθούν θα περάσει ένας χρόνος. Αυτό είναι ντροπή, δεν είναι. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Όχι στην... ακριβώς. Όχι, δεν εννοώ την Κάλυμνο. Εγώ τώρα θα καλέσω ξανά σε συνάντηση την ομάδα διάσωσης για να δούμε, εντάξει, έστω με τις όποιες δυσκολίες άμεσα τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι αυτό το πράγμα. Έγινε η πρώτη σύσκεψη για το παρεμπόριο. Νομίζω ότι αποφασίστηκαν χρήσιμα πράγματα. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα, έπεσαν τρία πρόστιμα σε παράνομους διακινητές εμπορευμάτων. Με ενημέρωσε ο διοικητής αστυνομίας προχθές που ήμουν στην Αθήνα ότι κόπηκαν τρία πρόστιμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός από την ελληνική αστυνομία, από τον εκπρόσωπο του Γραφείου Εμπορίου εδώ στην Κάλυμνο του επαρχείου, με τον ένα δημοτικό αστυνόμο που μας περισσεύει, γιατί βλέπετε είχαμε και αυτήν την δυσκολία και αδυναμία. Από τους 7 που υπάρχουν εδώ, όλοι έχουν καταλάβει κέρια πόστα στο εσωτερικό της διοίκησης του Δήμου, άλλος είναι στο Ταμείο, άλλος είναι στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, άλλος είναι από εδώ, άλλος είναι από εκεί, διότι δεν έγιναν προσλήψεις. Ο Δήμος βλέπετε ότι στερείται κόσμο και αξιοποιήθηκαν αυτοί. Αλλά η Δημοτική Αστυνομία έπρεπε να είναι έξω και δεν είναι έξω. Ένας ή δύο που περισσεύουν, εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς μπορεί να γίνει. Και βέβαια στην σύσκεψη αποφασίστηκε να ενταθούν οι έλεγχοι που κάνει το λιμεναρχείο σε όλη τη χερσαία ζώνη. Mm-hmm. Δηλαδή και αποφασίστηκε κάθε μήνα θα γίνεται μία τέτοια σύσκεψη για να αξιολογούμε τα αποτελέσματα του προηγούμενου μήνα. Ξέρετε, όταν αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους, γιατί τα περασμένα χρόνια ουδείς ενδιαφερόταν για το θέμα του παρεμπορίου. Τα αφήσαν όλα. Εντείνεται το πρόβλημα. Εντείνεται το πρόβλημα. Ήταν εδώ οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου. Εγώ τους ρώτησα μάλιστα ποια είναι η διοίκηση, λέει θα γίνουν τώρα εκλογές. Το θέμα, κυρία Κουκιά, είναι να βάλουν όλοι πλάτη. Δεν συνεχίσει. Ναι, δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να πετούν και μετά να κάθονται στο καφενείο και να κάνουν κριτική. Θέλουμε καθαριότητα, είπα. Δεν μπορεί όλοι να λέμε θέλουμε καθαριότητα και ο κόσμος να σαμποτάρει μία προσπάθεια ή να κάνει ακριβώς το αντίθετο ή προκειμένου να υπάρχει κακή εικόνα. Εντάξει. Έγινε μία υπερπροσπάθεια. Εγώ τι λέω υπερπροσπάθεια, γιατί οι γειτονιές, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια... στα τόσα χρόνια που είμαι στο Δήμο, ουδέποτε καθαρίστηκαν με την ένταση που καθαρίζονται τώρα. Ναι, και να σου έρχεται η κάθε νοικοκυρά με ελαφρά την καρδία. Όχι, εντάξει. Κάποια στιγμή το πανηγύρι αυτό θα τελειώσει και γι' αυτό στέλνουμε την προειδοποίηση και επαναλαμβάνω, ψάχνουμε τρόπους για να εντοπίζουμε τους παραβάτες σε αυτή την προσπάθεια.
Για τους αδύναμους της Καλύμνου, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ο Δήμος θα δώσει 250 γαλοπούλες. Έρχεται στα πλαίσια του προγράμματος της περιφέρειας που δίδονται τρόφιμα, θα δοθεί μια τεράστια ποσότητα φέτας άμεσα. Είχα μιλήσει με την υπεύθυνη της περιφέρειας πριν φύγω για την Αθήνα. Μου είχε πει ότι θα ερχόταν το 50% της ποσότητας όλων των τροφίμων. Εγώ εστίασα την πίεση μου στο θέμα της φέτας και αντί 9 τόνοι θα έρθουν 18 τόνοι φέτα. Μπράβο. Μια τεράστια ποσότητα. Και μέσα στο Γενάρη θα έρθουν 20 τόνοι ρύζια, ζάχαρες, μακαρόνια, φακές. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Βεβαίως. Και ο Δήμος κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Είναι παρόν, δεν είναι απόν ο Δήμος. Και επίσης ξέρετε ότι στα πλαίσια της γιορτής που γίνεται για τους πρωτοήσαχτους φοιτητές, εκεί θα υπάρχει και η δυνατότητα, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των παιδιών που θα πάρουν και το επίδομα των 1.000 ευρώ, των 1.000 ευρώ από τον Δήμο. Έτσι. Βλέπετε, ο Δήμος μπήκε πάλι σε μία άλλη λογική, σε μία άλλη λειτουργία, αγγίζει τα πάντα, δεν μένει απαθής και δεν γυρίζει αδιάφορα την πλάτη του στις ανάγκες που έχουν κάποιοι συνδημότες μας. Το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας για μας είναι ένα τεράστιο θέμα. Τρεις μήνες έχουμε ουσιαστικά, 3,5 στο Δήμο. Του χρόνου τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, με μεγαλύτερη συμμετοχή του Δήμου σε αυτή την προσπάθεια να στηριχθούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Άλλωστε, οι μέρες των Χριστουγέννων είναι και ιδιαίτερες και καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Είδατε την προηγούμενη κυρία, τη κόβουν το ρεύμα. Μάλιστα. Και ποιος ξέρει πώς θα κάνει Χριστούγεννα, πώς θα κάνει. Γιατί, τι λέτε, μήπως θέλει να τη κόψουν το ρεύμα. Και μήπως είναι ένα μόνο το νοικοκυριό. Και μήπως είναι ένα το νοικοκυριό. Υπάρχουν δυστυχώς τεράστιες ανάγκες. Ψάχνουμε ως Δήμος να δούμε πώς μπορούμε να μειώνουμε την ένταση του πόνου σε αυτή την κοινωνία. Mm-hmm. Είμαστε κι εμείς παιδιά της ίδιας κοινωνίας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους, τον ομιλούντα, τους αντιδημάρχους, τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και βλέπετε έχουμε και την ατυχία να είμαστε λίγοι. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Τώρα να καλέσουμε όμως αύριο τον κόσμο 6 ώρα να νιώσουμε λίγο διαφορετικά στο πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων. Έτσι. Τον καλέσατε εσείς. Ραντεβού στην πλατεία. Τον καλέσατε εσείς ήδη. Εγώ να πω ραντεβού στην πλατεία Χριστό. Του Χριστού που είδατε ότι στήθηκε μια εκπληκτική κατασκευή. Βλέπετε, εμείς καινοτομούμε μέσα στις δυσκολίες που έχουμε ως Δήμος. Καινοτομούμε και κάνουμε πράγματα που δεν τα κάνουν Δήμοι. Που δεν τα κάνουν Δήμοι μεγάλοι που έχουν χρήματα, που έχουν. Έπρεπε να γίνει αυτό. Όμως κάποιος έπρεπε να το κάνει. Και αυτός που έπρεπε να το κάνει είμαστε εμείς. Εντάξει. Και βέβαια είναι μια κατασκευή αξιοπρεπέστατη η οποία θα δώσει χαρά γιατί θα μπορεί να είναι γεμάτη από κόσμο όποιες καιρικές συνθήκες, πάνω απ' όλα τα παιδιά. Φαντάζομαι θα μοιράσουν και γλυκά, δεν ξέρω το επιτελείο μου. Από όλα τα έχει. Φαντάζομαι ότι και οι ζαχαροπλάστες θα συνδράμουν. Πέρα από αυτό που θα αγοράσει ο Δήμος, φαντάζομαι ότι θα συνδράμουν και με τη δική τους έτσι απλόχερη διάθεση, ώστε πραγματικά αυτή η πλατεία να γίνει σημείο αναφοράς αυτών των όμορφων ημερών που έρχονται, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα κλπ.